Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018. Κριός. Αν και η μέρα κυλά πάρα πολύ δυναμικά, εσείς είστε ιδιαίτερα υποτονικοί. Αυτό οφείλεται από τον Άρη στον τοξότη, επομένως δεν θα λείπουν σήμερα τα νευράκια που έχουν να κάνουν με συνεργασίες και κλεισίματα συμφωνιών. Αυτό οφείλεται όμως και από τις ηλιακές εκλήψεις που έχουν γίνει στον άξονα υδροχώου Λέοντα. Ο Λέων είναι ο κυβερνήτης σας, επομένως χαλαρώστε λιγάκι. Είπαμε 14 μέρες πριν, 14 μετά. Η χαλάρωση δεν θα λείψει σήμερα. Προσοχή στον ερωτικό τομέα. Και περνάμε στον Ταύρο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσετε σήμερα στον ερωτικό τομέα, μιας και οι εντάσεις δεν λείπουν. Θα πρέπει να κατανοήσετε περισσότερο τον εαυτό σας και να μην λέτε ναι σε όλα. Ο εργασιακός τομέας σας ανταμείβει και δώστε προτεραιότητα σε ό,τι σας ευχαριστεί ή για να βρείτε την ισορροπία σας. Δίδυμος. Διδυμάρες μου, σήμερα βάζετε νέα θεμέλια σε εργασιακά θέματα τα οποία θα ανεβάσουν τις μετοχές σας σε οικονομικά και πρακτικά ζητήματα. Η εργασιομανία σας φέρνει μεγάλα ωφέλη τα οποία επιζητάτε διακαώς. Επομένως δώστε προτεραιότητα σήμερα στη φιλία και στον έρωτα. Και περνάμε στον καρκίνο. Η σημερινή ημέρα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα της υγείας, είτε είναι σωματική είτε είναι ψυχική. Οι βιορυθμοί σας έχουν πέσει λόγω φόρτου εργασίας, επομένως αφού τελειώσετε τις δουλειές σας, είναι καλό να ξεκουραστείτε χωρίς πολλές ατέρμονες σκέψεις. Τα πράγματα θα πάνε καλύτερα τις επόμενες ημέρες. Λέων. Λιονταράκια μου, σήμερα είναι μια μέρα αποδέσμευσης από τα πρακτικά σας ζητήματα, μιας και οι λύσεις έχουν έρθει στη ζωή σας. Μπορεί το έντονο παρασκήνιο να λειτουργεί κατά σας, η δύναμή σας και το ενστικτό σας θα το κάνει να λειτουργήσει υπέρ σας. Δώστε προτεραιότητα στον ερωτικό σας σύντροφο. Παρθένος. Αν και είστε αρκετά κουρασμένοι, η ημέρα ξεκινά με πάρα πολύ κέφι και πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στα έσοδα-έξοδα. Η ημέρα κυλά με γρήγορους ρυθμούς και εσείς τρέχετε να τα προλάβετε όλα. Οι φίλοι είναι κοντά σας για να σας δώσουν λύσεις. Δώστε προτεραιότητα σε φιλία και έρωτα. Ζυγός. Οι πλανητικές όψεις και η τεράστια υπομονή σας σήμερα σας θέλουν νικητές σε επαγγελματικά, οικονομικά ή κληρονομικά θέματα. Από εδώ και μπρος θα δώσετε μεγάλη σημασία στην επίλυση πρακτικών θεμάτων και όλα αυτά σηματοδοτούν μια νέα εποχή για εσάς. Τύχη και εύνοια παντρεύονται με σκοπό την επιτυχία σας. Σκορπιός. Αν και η μέρα κυλά με γοργούς ρυθμούς, εσείς είστε ήσυχοι τουλάχιστον στον ερωτικό τομέα. Θα πρέπει να δώσετε σημασία στα λόγια του συντρόφου σας, τα οποία θα είναι καταλυτικά με σκοπό την επιτυχία σας. Οι όψεις των πλανητών είναι ευνοϊκές σε θέματα οικονομίας αλλά και τα οικογενειακά σας. Τοξότης. Αν και η ψυχολογία σας είναι στα ύψη, όλο και κάποιο πρόβλημα θα πρέπει να λύσετε την ημέρα ετούτη. Οι σκέψεις σας πρέπει να είναι θετικές σε θέματα καριέρας αλλά και ύλης. Η μέρα ευνοεί το φιλικό τομέα αλλά και τις νέες ερωτικές ευκαιρίες για τους αδέσμευτους. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Εγώ καιράκια μου, σήμερα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο έντονο παρασκήνιο μέσα στον επαγγελματικό τομέα. Βρείτε τα αίτια τα οποία θα σας απασχολήσουν από το μεσημέρι και μετά παρέα με τις σκέψεις σας. Θα βρείτε και τις λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί. Είναι μια μέρα ουδέτερη, αλλά η επιτυχία είναι πάρα πολύ κοντά σας. Υδροχός. Υδροχόοι μου, σήμερα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί στον οικονομικό σας τομέα. Ένα οικονομικό θέμα θα φέρει και τη γαλήνη, γιατί νέα επαγγελματικά ανοίγματα ευνοούνται, αρκεί να έχετε γνώμονα τη λογική. Ο έρωτας δεν λείπει από τη ζωή σας, είναι καλό να φουγκραστείτε όμως και να τον κατανοήσετε και αυτόν τον δόλιο. Δώστε προτεραιότητα σε ό,τι σας ευχαριστεί, φίλοι μου. Ιχθύες. Ψαράκια μου, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι τα προβλήματα παίρνουν το δρόμο τους. Και εσείς πιο χαρούμενοι από ποτέ κάνετε νέα σχέδια επαγγελματικά και ερωτικά κατά προτίμηση. Ο φιλικός τομέας ίσως σας προβληματίζει σήμερα και εσείς μην βιαστείτε να πάρετε καμία απόφαση μέχρι να ξεκαθαρίσετε το τοπίο. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.